Πρώτα απ' όλα, ούτε είναι τέχνη. Τεχνική είναι αυτά τέχνη. Τέχνη είναι η έκφραση του έργου. Είναι η δημιουργία έργου μέσα από την οποία ο δημιουργός, πάντα καλλιτέχνης, επιδιώκει να εκφράσει, να αποτυπώσει και να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα, τα όνειρα, τις ιδέες και τα βιώματά του. Μιλώντας για αρχισεκτά τέχνες, αναφερόμαστε στις καλές τέχνες. Υπηρετούν το κάλος, δηλαδή το ωραίο, και έχουν σκοπό να προσφέρουν αισθητική απόλαυση. Αν δεν ακούγομαι να μου το πείτε. Να έρθω λίγο πιο μπροστά, είναι. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι αν συγκοινωνούν ο λογοτεχνικός χώρος με τον εικαστικό. Την αρχιτεκτονική, την κεντρική, τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο, το κινηματογράφο. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Ο λογοτέχνης και ο εικαστικός, οι δύο αυτοί δημιουργοί, θα αναφράσουν τα τεχνικά, τα κοινά, τα εκφραστικά του συγκεκριμένα με ξεχωριστούς ο καθένας τρόπος και μεθόδους. Η γλώσσα και η μυθοπλασία θα είναι το υλικό για το λογοτέχνη, με το οποίο στο δικό του φανταστικό χώρο θα παρουσιάσει μια σειρά από γραφείες, εικόνες και γεγονότα. Ενώ ο εικαστικός θα ανατρέξει στη ρητορική της τέχνης του, επιδιώκοντας να εκφράσει την ιδέα του αισθητικά και πλαστικά με τα χρώματα, τον καμβά, το μάρμαρο και με άλλα υλικά της επιλογής του. Ως αποτέλεσμα, οι καλλιτέχνες θα δώσουν δύο φαινομενικά διαφορετικά μεταξύ τους και αυτόνομα έργα. Δύο έργα όμως που με κάποιο ιδιότυπο καλλιτεχνικό τρόπο θα καταφέρουν να συγκλίνουν στην αναπαράσταση του αληθινού και τελικά θα συγκοινωνούν. Θα παρουσιάσω τις δύο αυτές τέχνες που σαν συγκοινωνούν τα τροφεία, που βάσει του σχετικού νόμου της φυσικής περιέχουν κάποια ουσία και τη μεταφέρουν το ένα στο άλλο. Όλες οι τέχνες έχουν ουσία και κάθε έργο τέχνη στο δικό του ειδικό βάρος, που θα ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις σε αυτό άλλο μέρος. Οι λογοτέχνες και οι καστικοί αναφύγων βρίσκουν κοινούς τρόπους συνομιλίας και οι μεν μετακίνητους στους δε και αντιστρόφως τους ΙΕ. Αυτό δεν αποτελεί πρόσφατη διαδικασία, καθώς οι στενές σχέσεις έχουν παρατηρηθεί και μελετούνται αυτές τις διετίες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κειμένων που διεκδικούν και διασώζουν την λογοτεχνικότητά τους χάρη στο δίευρο κοινωνίας, μέρια καστικά και αντιστρόφως. Τα παραδείγματα άπειρα. Εξώφυλλα βιβλίων εμπνευσμένα από διάσημους πίνακες, ταινίες που άφησαν εποχή, αλλά και δημοφιλείς σειρές βασισμένες ιστορίες βιβλίων και πώς ακόμα. Θα αναφέρω κάθε παραδείγμα. Θα ξεκινήσω με έναν σουρεαλιστή ζωγράφο, γλύπτη, συγγραφέα και ενημέρωτα σπουδασμένο στην Ελλάδα. Τον Τζόρτζιο Μπεκίνι. Δημιούργησε εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μια σημαντική μερίδα έργων, ίσως δύσκολα φανταζόταν, παρά την αστήρευτη φαντασία του, ή μάλλον θα πέφτοντα αρκετά χρόνια μετά και δυστυχώς ύστερα από ένα ακόμα παγκόσμιο πόλεμο, τα βαριά αισθήματα της εποχής του, όπως εκείνος τα εξέφρασε στους πίνακες του, να ταυτιστούν με τα αισθήματα μιας νέας και πολλά υποσχόμενης τηλίδιας, βραβευμένη με Πουλίτζερ, ονόμα της Σίλβια Πλάθ, που νωρίς, στα 31 της μόλις χρόνια, έδωσε τραγικά τέλος στη ζωή της. Μέσα από τον πίνακά του ανησυχητικές μουσες και με τα δίκαια που αυτός παρουσίαζε, αισθάνθηκε μια τάχνηση περιεχομένου. Οι τρεις ενηγματικές και απρόσιτες μορφές των μουσών του ζωγράφου κάνουν τη θέση των τριών μυρών. Κατά τον μύθο και την παράδοση είναι αυτές που καθορίζουν την ανθρώπινη μοίρα. Όσο και της ποιήτειας, που πιθανότητα καθίστηκε με το ποιητικό υποκείμενο. Στο μόνιμο ποίημά της αποδίδει τα βιώματά της στον δρόμο που πήρε η ζωή της, τον δρόμο που διαρκώς αγωνιζόταν και διαρκώς ανακάλυπτε τόσο μάτια και την προσπάθεια του έργου. Λοιπόν, για μας έφυγε το 39% της εκδόμης. Άλλο παράδειγμα είναι ο Ντρι Ζολά, που στο έργο του, το δημιούργημα, έχει ένα κεντρικό ήρωα με στοιχεία από τον Μανέ, τον Μονέ, τον Πιζαρό και τον Σεζάν. Στις δεκαετίες του 40 και του 50, ο Ρίτλι Στόουν έγραψε μυθιστορήματα βασισμένα στις ζωές του Μιχαήλ Αγγέλου, του Μπαγκόν, του Πιζαρό. Η τέχνη ήταν συχνά ένα στατικό στοιχείο της λογοτεχνίας. Ο Ντοστογεύσκη χρησιμοποιεί ένα έργο του Φορντράιν για να ξεστορίσει μια κρίση πίστη. Ο νεκρός ιστός του Φορντράιν αναφέρει τρεις φορές τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Όταν ο Ντοστογεύσκη αναφέρει εικαστικά έργα, το μόνο που δεν τον ενδιαφέρει είναι ίσως την περιγραφή του. Αντίθετα, τα χρησιμοποιεί για να αναδείξει τις τάσεις και τις απόψεις των χαρακτήρων, καθώς αυτοί προβληματίζονται με το θέμα και την
αριστηματικό αποτέλεσμα ξεπέραστο και που ο ίδιος δεν μπορούσε να καταφέρει, έλεγε μάλιστα, έτσι πρέπει να κάνει. Τα τελευταία μου βιβλία είναι πολύ ξερά. Έπρεπε να αγοράσω πολλές πρόσεις χρώμα, να φτιάξω την εικόνα του φράση πολύτιμη, όπως αυτή η μικρή του Βάνια και την δική του. Σε αυτό λοιπόν μπροστά του ή την οπίχο πίνακα, τελειώνει τις μέρες του Ροπερκό, του ήρωάς του. Λυτρωμένος ωστόσο κατά κάποιο τρόπο, αφού σε καμία προσπάθεια δεν μπορεί να σκεφτεί την δυνατότητα του θεία που είναι άνθρωπο του θεού. Είναι η περιοχή της έκδοσης, που στην τέχνη χρησιμοποιείται για να δηλώσει την περιγραφή ενός εργοτέχνης από άλλο πρακτικό έργο. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω την περιγραφή που έκανε ο ίδιος, την παράσταση να σπίρω τα χιλέα, ή από ένα κλασικό γλυκό που αναπαριστά την ιδεολογική σκηνή και πώς αυτή περνάει στην λογοτεχνική ιστορία. Κλασική ιστορία του Πάρη, που έχει να επιλέξει πιο όμορφη ανάψη στην Λύρα, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Έχει αποδοθεί από τον Ραφαήλ σε ένα σχέδιο που μπορεί να ήταν ένα χαρακτηριστικό του Μαρκαντώνιου Ραϊμόν. Δύο τις μορφές που γράφονται από τις φωτογραφίες του Μιχαήλ Άγγελ. Το χαρακτηριστικό το είδε ο Εντουάρ Μανέ στο Λούβρο για αυτές τις δύο μορφές που υπάρχουν σε ένα δικό του έργο στο γέμα μέσα. Βρίσκω συναρπαστικό από τον Ιωάννη Μασίδη. Εκεί βέβαια που υπάρχει άλλη σύνδεση της λογοτεχνίας και την τέχνη και του κινηματογράφου. Γνωστό σε όλους μας. Είναι αρκετή αυτή που υποστηρίζουν ότι ο κινηματογράφος πήρε τη θέση της λογοτεχνίας. Είναι η λαϊκή τέχνη που καθίστησε ανάγκη να διαμύθει. Την αφή της ιστοριών που θα μας συγκινήσουν, ταξιδέψουν, υιοθετήσουν και διασκεδάσουν. Ποια είναι όμως η καλή τεχνική για να πλήσουν ιστορίες, φυσικά η λογοτεχνία. Δύο τέχνες διαφορετικές, όμως σε ενώμιο μύθος. Όταν ο Όμηρος έγραφε την Ιλιάδα για την Οδύσσεια, ασφαλώς δεν είναι δικό του 400 χρόνια μετά, με μεγάλη τραγωδία εμπνευσμένη από τα θέματα αυτά, θα αναπαριστούσαν επιτυχημένα στις Αμπέες τον αρχαίο ελληνικό θεάτρο. Είναι όταν ο χώρος του νου σαν το χώρο των αισθήσεων. Όταν η τέχνη της γραφής σαν το τέχνη της εικόνας. Γίνεται η πιο γόνιμη συγκυρία για εμάς τους κράτες της τέχνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.